Η CNP Ασφαλιστική και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για 23η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα Πυρασφάλειας. Η CNP Ασφαλιστική και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για 23η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα Πυρασφάλειας. Στόχος της είναι η ενημέρωση της κοινωνίας και η ανάπτυξη συνείδησης πρόληψης αναφορικά με την πυρασφάλεια και την προστασία της περιουσίας, του περιβάλλοντος και πάνω απ' όλα της ζωής. Με κεντρικό μήνυμα για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη, η Εβδομάδα Πυρασφάλειας διοργανώνεται από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 2024 υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ενός διαχρονικού πλειοθεσμού, ο οποίος πραγματοποιείται για 23η συνεχόμενη χρονιά, όπου η CNP Ασφαλιστική και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συνεργάζονται στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Εκφράζω λοιπόν τις θερμές με ευχαριστίες προς τη CNP Ασφαλιστική που συμμετέχει στην εκστρατεία αυτή ως συνδιοργανωτής χορηγός, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά την πολιτική κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τον οργανισμό. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη. Το κεντρικό αυτό μήνυμα της φετινής Εβδομάδας Πυρασφάλειας αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου που διατρέχει η χώρα μας σε κάθε αντιπυρική περίοδο από την λέλαπα των πυρκαγιών. Ο σεβασμός λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, προς το φυσικό μας περιβάλλον και η προσωπική και συλλογική μέρημνα για την προστασία της κάθε πιθαμής της γης μας από κάθε μορφής κινδύνους είναι ζήτημα ουσιώδους σημασίας για την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση και ως εκ τούτου τα μέτρα πυροπροστασίας αποτελούν ευθύνη όλων μας. Εφαλτήριο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας ήταν η δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε στις 22 Απριλίου στα κεντρικά γραφεία του ομίλου CNP Cyprus. Σε αυτήν απίθαναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Μάριος Αρτσότης, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Νίκος Λογκίνος, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής του ομίλου CNP Cyprus κ. Στάκης Φιδία και ο Γενικός Διευθυντής της CNP Ασφαλιστική κ. Ανδρέας Τηλιανού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με χορηγό τη CNP Ασφαλιστική, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική της προσφορά και τη μεταξύ μας συνεργασία, διοργανώνει την Εβδομάδα Πυρασφάλειας, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα και την εντατικοποίηση των προσπαθειών της σε θέματα πρόληψης, παροχής πληροφοριών, διαλέξεων, πρακτικών επιδείξεων, συμβουλών και οδηγιών προς το κοινό για το πώς θα ενεργήσει σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς και όχι μόνο. Αποκορύφωση της εκστρατείας μας θα είναι η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον 20 αμόρτο Σάββατο, 27 Απριλίου, στις 10 το πρωί, με έκθεση πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμό, με σκοπό την άμεση επαφή με το κοινό. Κάθε χρόνο η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνολικά μέσω όρο περίπου 13.000 κλήσεις, από τις οποίες οι 8.500 αφορούν πυρκαγιές, ενώ οι 4.500 αφορούν κλήσεις για εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι' αυτό η Εβδομάδα Πυρασφάλειας που ξεκινά έχει μεγάλη σημασία, για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη. Στην κατεύθυνση αυτή ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να έχουμε και φέτος την ευκαιρία να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τους πολίτες για τους κινδύνους από μια φωτιά, τους τρόπους αντίδρασης της και κατάσφεσης, εφόσον αυτή εκδηλωθεί, αλλά και, όπως είπαμε, για την ανεκτίμητη αξία της πρόληψης. Στον όμιλο CNP Cyprus και στη CNP Ασφαλιστική βοηθάμε τους ασφαλισμένους μας να ελαττώσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις πυρκαγιές. Πέρα από τις σύγχρονες και ευέλικτες ασφαλιστικές καλύψεις, παρέχουμε μία σειρά από υπηρεσίες αξιολόγησης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου και εκπώνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 23 συνεχόμενα χρόνια είμαστε μαζί. Μαζί η CNP Ασφαλιστική με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σε μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός. Την Παγκύπρια Εβδομάδα Πυρασφάλειας που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Απριλίου. Στόχος όλων μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σχετικά με τους τρόπους πρόληψης, αλλά και τους κινδύνους και τις συνέπειες που αφορούν στις πυρκαγιές. Βρισκόμαστε σε ένα αδιάκοπο αγώνα με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας,
και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις πυρκαγιές. Κάθε δυνατή επιχείρηση του τόπου μας οφείλει να ανταποδίδει αξία προσφοράς στην κοινωνία. Στην CMP Ασφαλιστική αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη της κοινωνικής μας συμμετοχής για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση σημαντικών και κοινών προκλήσεων. Κορύφωση των δράσεων της Εκστρατείας Πυρασφάλειας θα αποτελέσει η εκδήλωση για το κοινό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Νικοσία Μολ. Στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό και να ενημερωθούν από ειδικούς για τα θέματα πρόληψης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Παράλληλα, τα παιδιά θα απολαύσουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για αυτά, όπως φωτομπούθ και ξυλοποδαρό. Την όλη εκδήλωση θα υποστηρίζει LiveLink. Στελέχη της CNP Ασφαλιστική και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διανέμουν στο κοινό συμβολικά δώρα και ενημερωτικό υλικό για την περασφάλεια.